στην κεντρική αίθουσα της UNESCO στο Παρίσι χτύπησε η καρδιά της Κρήτης με τον τσελίστα, λυράρι και συνθέτη Γιώργο Καλούδη να προσαρμόζει την τεχνική του τσέλου πάνω στην κρητική λύρα. Ρεσιτάλ με τον τίτλο «Καινοτόμος παράδοση» που οργάνωσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, μάγεψε όσους το παρακολούθησαν στη γαλλική πρωτεύουσα. Για όλους μας ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση και συνδιοργάνωση, γιατί έγινε από τρεις φορείς, από το Υπουργείο Πολιτισμού με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χανίων, από την Περιφέρεια Κρήτης και από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. Είναι το ρεσιτάλ με το οποίο άνοιξε μετά από 17 αιώνες σιωπής το Αρχαίο Θέατρο Απτέρας τον Αύγουστο του 2017 και παρουσιάστηκε επίσης στην Νεκρόπολη Ελεύθερνας και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Κρήτη Αναδυόμενες Πόλεις». Μία πορεία από το 2017 μέχρι σήμερα που έκλεισε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο στην καρδιά της Γαλλίας, στο Παρίσι και στην UNESCO, με το ρεσιτάλ αυτό, το οποίο επίσης συνοδεύει και τα εκθέματα της έκθεσης. Ο Γιώργος Καλούδης μπόρεσε να συμπεριλάβει την τετράχορδη κρητική λύρα με συμπαθητικές χορδές στις συνθέσεις, τις ηχογραφήσεις και τις συναυλίες του. Μετά από 12 χρόνια έρευνας και μελέτης, το 2016 ηχογράφησε τις σουίτες του Μπαχ για σόλο τσέλο στην κλασική τετράχορδη κρητική λύρα.